Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, με την ευκαιρία της γιορτής της Ανάστασης του Κυρίου, θέλω να εκφράσω τις θερμότερες μου ευχές στην κάθε μια και στον καθένα από εσάς για προσωπική υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Την ίδια ώρα, θέλω να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου το μήνυμα της Ανάστασης να φτάσει και στη δική μας πατρίδα. Τα όσα καταγράφονται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναξέουν τις πληγές μας και καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ενωμένη να συνεχίσουμε τον αγώνα για επικράτηση του δικαίου και της ειρήνης. Φίλες και φίλοι, είναι με ειλικρινά αισθήματα φιλίας που απευθύνομαι απόψε προς τους Τουρκοκύπριους συμπολίτες μας. Συμπατριώτες Τουρκοκύπριοι, αυτή η πατρίδα είναι δική σας και δική μας. Για αυτή την πατρίδα χύθηκε αίμα. Για αυτή τη χώρα πονέσαμε, δακρύσαμε. Άλλοτε μαζί και άλλοτε χωριστά. Ο πόνος ήταν πάντα για όλους ο ίδιος. Και αυτός ο πόνος είναι που καθορίζει πόσο οι άνθρωποι είναι όμοιοι και ίσοι. Πόσο ο αλληλοσεβασμός των δικαιωμάτων του καθενός αποτελεί το μόνο θεμέλιο για συνύπαρξη, συνδημιουργία, για μόνιμη ευημερία και ειρήνη. Τα όσα καταστροφικά καταγράφει ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύουν πόσο εύθραστη είναι η ειρήνη όταν τα συμφέροντα του ισχυρού παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Έφτασε, πιστεύω, η ώρα η αγάπη μας στην κοινή μας πατρίδα να επιτρέψει να επανορθώσουμε την αδικία που μας επέβαλε ο διαχωρισμός. Μόνο όφελος θα έχουν και οι δυο κοινότητες, αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται στο Κυπριακό, αν εγκαταλείποντας ανέφικτους στόχους, εργαστούμε συνειδητά και με ειλικρίνεια, ώστε να οικοδομήσουμε ένα κράτος που δεν θα υστερήσει αρχές και αξίες των υπολείπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάση λύσης έχει συμφωνηθεί και καταγραφεί σε δεκάδες ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση, η γνήσια πολιτική βούληση και εκείνη η προσπάθεια, ώστε να θεμελιώσουμε ένα κράτος που θα σέβεται την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου Ευρωπαίου πολίτη, που θα ανταποκρίνεται την ίδια ώρα στις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, αλλά και θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την πλήρη και απόλυτη ανεξαρτησία του. Εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς, για άλλη μια φορά δηλώνω την ετοιμότητα μας να εργαστούμε με αποφασιστικότητα για την επίτευξη της μόνιμης ειρήνης και σταθερής ευημερίας για όλους. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες, η αναφορά μου, η εκτεταμένη αναφορά μου, αν θέλετε, στο μέγιστο των προβλημάτων που βιένουμε για 48η χρονιά ήταν αναπόφευκτη. Τούτο όμως δεν με αποπροσανατολίζει από τις άλλες δοκιμασίες που ο κυπριακός λαός αντιμετώπισε και αντιμετωπίσει. Γι' αυτό θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα που στηρίζεται στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, αλλά ιδιαίτερα στις δικές σας δυνάμεις, στο αίσθημα επιβίωσης που μας διακρίνει μέσα από την φιλοπατρία, την εργατικότητα, την επιμονή και το πείσμα που διακρίνει το λαό μας. Και δεν είναι τυχαία η αναφορά μου, αν αναλογιστούμε πως τις κρίσεις που έχουμε περάσει κατά τη διάρκεια της ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχαμε να αντιμετωπίσουμε 4 χρόνια μετά την ανεξαρτησία, όταν υπήρξε προσπάθεια κατάλυσης του κράτους. Το 1974, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία δεχόταν το μεγαλύτερο πλήγμα με την εισβολή και την κατοχή του 1/3 του εδάφους της και τις συνακόλουθες καταστροφικές συνέπειες. Παρά τα αυτά, η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο επιβίωσε, αλλά και κατόρθωσε να καταστεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένουσα το μόνο διεθνές αναγνωρισμένο κράτος. Την ίδια ώρα, κατέστη πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης,
με ανάδειξη του γεωστρατηγικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή. Πιο πρόσφατα παραδείγματα που προσθέτουν σε όσα χαρακτηρίζουν τον λαό μας ήταν η αποτελεσματική και επιτυχής αντιμετώπιση του κινδύνου χρεοκοπίας του κράτους το 2013. Κατορθώσαμε όχι μόνο να ανατρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά και να εξέλθουμε από το μνημόνιο, πετυχάνοντας δείχτες ανάπτυξης που ήταν οι υψηλότεροι στην Ευρωζώνη. Το 2020 αντιμετωπίσαμε άλλη μια δοκιμασία. Την κρίση της πανδημίας με πρωτόγνωρες συνέπειες για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Και πάλι, ως αποτέλεσμα στοχευμένων κυβερνητικών μέτρων, είτε τούτα αφορούσαν τον τομέα της υγείας, είτε τους τομείς της οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα και χάριν στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ηρώων πρώτης γραμμής, όπως ορθά έχουν χαρακτηριστεί, των συμβούλων της επιστημονικής ομάδας, αλλά και την πειθαρχία και υπομονή που επιδείξατε σαν λαός, ευρισκόμαστε σε πορεία οριστικής εξόδου και από αυτή την κρίση. Σήμερα, δυστυχώς ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις με οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που βεβαίως προέχει είναι ο τερματισμός της αιματοχυσίας και των καταστροφικών συνεπειών για τον Ουκρανικό λαό. Την ίδια ώρα όμως, μη αγνοώντας πως οι συνέπειες του πολέμου θα επηρεάσουν αναπόφευκτα και τη χώρα μας, είμαστε αποφασισμένοι σε συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις, τους κοινωνικούς εταίρους, να πάρουμε εκείνα τα μέτρα που θα συμβάλλουν στην άμβληση αλλά και οριστική αντιμετώπιση της νέας απρόβλεπτης κρίσης. Φίλες και φίλοι, το απόψινό μήνυμα δεν προσφέρεται για απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ωστόσο, διανύοντας τους τελευταίους μήνες της προεδρικής μου θητείας, θεωρώ απόλυτα αναγκαίο να απευθυνθώ προς τις πολιτικές δυνάμεις και να τις καλέσω όπως ενώσουμε δυνάμεις. Στόχος μας είναι να γίνει κατορθωτή εκταμίευση και αξιοποίηση των δισεκατομμυρίων ευρώ που θα προκύψουν ως επακόλουθο των προβλεπομένων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας. Δισεκατομμύρια που με βάση το πρόγραμμα εκεί προς το αύριο θα συμβάλλουν στον περαιτέρω εξυγχρονισμό της χώρας με όρημα έργα, πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη και ο τόπος και οι πολίτες. Έργα και πολιτικές που δεν έχουν ιδεολογικούς προσανατολισμούς ή κομματικό χρώμα. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, οι εμπειρίες των τελευταίων χρόνων έχουν επιβεβαιώσει τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε ως χώρα. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι. Γι' αυτό και κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω το μήνυμα αισιοδοξίας και να ευχηθώ ειρήνη στον κόσμο και την πατρίδα μας. Καλή Ανάσταση.